Ο Σταύρος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αλλά η προθεσμία πλησιάζει. Καθώς ο Δημήτρης βγάζει την Άννα από τη φυλακή για την επίθεση στον Αλέκο, η Λίνα και η Δανάη αναλαμβάνουν την πρώτη τους μεγάλη μεταφορά, γνωρίζοντας βέβαια τις συνέπειες της αποτυχίας μπορεί να είναι καταστροφικές. Στο μεταξύ, ο Νίκος προσπαθεί να πείσει τη Δώρα να κάνει έκτρωση. Ο Γεράσιμος εκβιάζει την Κλειό, χρησιμοποιώντας μυστικά της οικογένειας για να την ελέγξει και να χειραγωγήσει τις πράξεις της. Το ρολόι χτυπά για την Κλειό, η οποία δεν έχει πολύ χρόνο να ανακαλύψει τι πραγματικά συνέβη στο σώμα του πατέρα της Άννας, προτού ο Γεράσιμος αναλάβει δράση εναντίον της. Ο Αλέκος πιέζει τον Σταύρο να συντάξει την πρόταση για τη δίκη της Άννας, που θα την ενοχοποιούσε. Είναι σίγουρος ότι με όλα τα στοιχεία η καταδίκη της είναι εξασφαλισμένη. Ο Σταύρος προσπαθεί να κερδίσει λίγο χρόνο, αλλά η προθεσμία πλησιάζει. Θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια από έναν απρόσμενο σύμμαχο. Ο Αλέκος αποφασίζει να εκδικηθεί την Ιβόν για την απιστία της. Ο Στέλιος γίνεται ο επόμενος στόχος του. Πώς θα τον παγιδέψει ο Αλέκος? Ο Σταύρος ολοκληρώνει την πρότασή του για τη δίκη, αλλά όταν το διαβάζει η Άννα, παγώνει. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.